Δυστυχώς το Κόσοβο είναι ξανά στην επικαιρότητα. Έχουμε ένταση στο βόρειο Κόσοβο. Είχαμε χθες επεισόδια μεταξύ Σέρβων και των δυνάμεων των ειρηνευτικών του ΝΑΤΟ. Και κάποιους τραυματισμούς είχαμε. 25 τραυματίες από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και συμπλοκή Σέρβων με τις αστυνομικές δυνάμεις του Κοσόβου, όπου 52 Σέρβοι τραυματίστηκαν και οι τρεις σοβαρά. Και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει τα επεισόδια και η ένταση στο Βόρειο Κόσοβο την προηγούμενη Παρασκευή, όταν οι δήμαρχοι τεσσάρων πόλεων στο Βόρειο Κόσοβο, αλβανόφωνοι δήμαρχοι, προσήλθαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η σερβική εθνότητα στο Κόσοβο αντιδρά στην τοποθέτησή τους. Είχαν γίνει οι τοπικές εκλογές 23 Απριλίου, όπου τις μποϊκόταρε ο σερβικός πληθυσμός. Και έτσι βγήκανε Αλβανοί, αλλά με συμμετοχή μόλις 3,5%, οπότε οι Σέρβοι υποστηρίζουν ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυρο. Γενικά, δυστυχώς, το Κόσοβο βρίσκεται συνεχώς υποβόσκει μία ένταση. Ο Βούτσης προσπαθεί και αυτός, έχει βάλει και το στρατό μάλιστα σε ύψιστη ετοιμότητα. Απ' την άλλη, καλούνται οι Σέρβοι να μην συμπλέκονται με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Βέβαια, αρχίζουν σιγά σιγά οι κατηγορίες. Το Βελιγράδι κατηγορεί την Πρίστινα, η Πρίστινα το Βελιγράδι. Και δυστυχώς φαίνεται ορατή έτσι ένα δυσίωνο μέλλον για αυτή την περιοχή της γειτονιάς μας, που τόσο έντονα ήρθε στη ζωή μας πριν 20-30 χρόνια, όλοι θυμόμαστε, με τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία και γενικά τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την διάλυση της μέχρι και ο Τζόκοβιτς έκανε και τους διάφορους πολέμους. Ναι. Ναι, όντως. Ας ελπίσουμε ότι οι διάφορες διαμεσολαβήσεις θα καταφέρουν να εκτονώσουν κάπως την κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι οι Σέρβοι του Βόρειου Κοσόβου επιμένουν, θέλουν τη δική τους, κατά κάποιο τρόπο, αν όχι άμεση προσάρτηση, τις πολύ στενές σχέσεις με την Σερβία, και υπάρχει συνεχώς αυτή η ένταση μεταξύ της πλειοψηφίας του αλβανόφωνου πληθυσμού του Κοσόβου και της σερβικής μειονότητας, η οποία κατοικεί κατά κύριο λόγο στα βόρεια τμήματα της χώρας.